Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors. Σήμερα θα δούμε 10 τρόπους πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό στον κήπο. Όσο βλέπετε το βίντεο, κάντε τη δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μου, ενισχύοντας την προσπάθειά μου για γνώση, πατήστε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Αρχικά, για να δημιουργήσετε έναν έξυπνο και φιλικό προς το νερό κήπο, θα πρέπει να κάνετε έναν προσεκτικό σχεδιασμό του κήπου σας, έτσι ώστε να περιοριστεί η ποσότητα νερού και εργασίας που απαιτείτε για τη διατήρησή του, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την όμορφη εμφάνισή του όλες τις εποχές του έτους σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αρχικά πρέπει να επιλέξετε φυτά με χαμηλές ανάγκες σε νερό και μεγάλη αντοχή στον ήλιο, δηλαδή προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και στις τοπικές μικροκλιματικές συνθήκες. Παχύφυτα είναι ιδανικά φυτά γιατί συγκρατούν στα φύλλα τους νερό. Αποφυγείτε είδη με μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, όπως τον καζόν, και όπου αυτό είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιούνται διαπερατά υλικά όπως το χαλίκι, οι σπασμένες πέτρες και πλάκες με οπές, όπου το νερό της βροχής συγκρατείται στο έδαφος και συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για τα οποία είδη φυτών ταιριάζουν στο τόπο σας και απαιτούν λιγότερη άρδευση. Κατά κανόνα, τα ενδυμικά φυτά χρειάζονται 50% λιγότερο νερό από αυτό που χρειάζονται τα φυτά που δεν ενδυμούν σε μία περιοχή. Συνήθως τα φυτά που δεν έχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Έχουν μικρά και χνοτωτά φύλλα, με ανοιχτό χρώμα, ανθεκτική επιφάνεια, καλυμμένη με πόρους, έχουν βαθύ ριζικό σύστημα και εσωτερικά αποθέματα νερού. Χυμώδη φυτά όπως είναι η λεβάντα, φυτά με γκρίζα ή γυαλιστερά φύλλα όπως είναι η μέντα, το φασκόμηλο, το δεντρολίβανο, τα γεράνια, ο κισός, η ήριδα, κακτοειδή, η αλόη, γιούκα, φίνικας, ακακία και άλλα πολλά προσαρμόζονται πολύ καλά και αντέχουν σε ξηρές περιόδους. Θα μπορούσατε επίσης να αποφύγετε φυτά που απαιτούν περισσότερη υγρασία, όπως είναι η αστίλβη, η αζαλέα, τα κρινάκια, η πριμούλα, κρανιά, ιτιά, μπαμπού, οξιά και αγράμπελη. Καλά ριζωμένα, μεγάλα δέντρα και θάμνη έχουν ερευνητικά ριζικά συστήματα και γενικά θα αποσπούν νερό από μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος. Θυμηθείτε το εξής. Τα φυτά με τη μεγαλύτερη ανάγκη για νερό είναι αυτά που τοποθετήθηκαν πρόσφατα, σπάρθηκαν ή φυτεύτηκαν και ιδιαίτερα τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι ανθισμένα ή έχουν γρήγορα αναπτυσσόμενα φαγόσιμα τμήματα. Φυτέψτε τους σπόρους κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου ή της άνοιξης, όταν δηλαδή τα φυτά έχουν μικρότερες ανάγκες ποτίσματος. Φυτέψτε πιο ανθεκτικά φυτά στη πιο εκτεθειμένη πλευρά του κήπου, προκειμένου να προστατεύσουμε τα λιγότερα ανθεκτικά από τον άνεμο. Αφήστε το γρασίδι σας να μεγαλώσει λίγο παραπάνω κατά τις ξηρές περιόδους. Το γρασίδι θα επιβιώσει σε μακρές περιόδους ξηρασίας και δεν θα μαραθεί ακόμα και αν γίνει καφέ στο χρώμα. Τα περισσότερα είδη γκαζών είναι πολύ ανθεκτικά και συνήθως πρασινίζουν όταν τελειώνει η περίοδος της ξηρασίας. Όσον αφορά τώρα το πότισμα των φυτών, θα πρέπει να το σχεδιάσετε, ένα πρόγραμμα δηλαδή ποτίσματος φυτών, ανάλογα με την εποχή. Επιλέξτε ένα αποδοτικό σύστημα ποτίσματος ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που έχετε. Για μεγαλύτερους κοινόχρηστους κήπους, συνιστάτε το πότισμα στάγδι ή ένα υπόγειο σύστημα. Ποτίστε το κήπο σας με ποτιστήρι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι χαμηλότερες. Αυτό θα μειώσει και τις απώλειες νερού από την εξάτμιση. Ποτίστε άμεσα γύρω από τις ρίζες. Το πότισμα πάνω από τα φύλλα είναι σπατάλι εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό νερού εξατμίζεται. Μετακινήστε όλες τις γλάστρες με φυτά και τα κρεμαστά καλάθια στη βόρεια πλευρά του σπιτιού ή όπου υπάρχει σκιά. Βάλτε τα μαζί ανά ομάδες για να διατηρούν την υγρασία και ποτίστε τα επιμελώς νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα ποτίσματος στάγδιν. Με τη στάγδιν άδευση, το νερό που χρειάζονται τα φυτά στάζει κατευθείαν στις ρίζες τους με τέτοιο ρυθμό που να μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα ποτίσματος με ψεκαστήρες, σε μεγάλους κήπους γίνονται αυτά τα συστήματα, ρυθμίστε τους ψεκαστήρες ώστε να ποτίζονται μόνο ο κήπος και να μην χάνετε άσκοπα το νερό στις πεζοδρομημένες περιοχές.
τοποθετήστε στην άκρη της μάνικάς σας βρύση, ώστε να προσαρμόζεται η ροή στις απαιτήσεις σας και να αποφεύγουν τις πατάλες. Μην αφήνετε ποτέ τους ψεκαστήρες ή τη μάνικα αφύλακτα. Οι μάνικες μπορούν να σπαταλήσουν πάνω από 2,5 κυβικά μέτρα νερού μόνο σε μερικές ώρες. Χρησιμοποιήστε ένα χρονόμετρο κουζινών για να θυμηθείτε να το κλείσετε. Ελέγχετε τακτικά τις μάνικες, τους συνδετήρες και τα βύσματα για τυχόν διαρροές. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερη η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, βεβαιωθείτε όμως ότι λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν διαρροές κατά μήκος του δικτύου. Τοποθετήστε κασπό κάτω από τα κρεμαστά καλάθια ενώ ποτίζετε τα φυτά για να συλλέξουν το νερό που πέφτει. Μπορείτε να κάνετε επίσης μια προστατευτική επίστρωση του εδάφους. Μετά από το πότισμα, τοποθετήστε προστατευτικό κάλυμα από φλοιό, λίπασμα, κοπριά, χόρτα, χαλίκια ή ακόμα και μαύρο πλαστικό για να διατηρήσετε την υγρασία και να περιορίσετε την εξάτμιση μέχρι και 70%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το δάπεδο των διαδρόμων και των μονοπατιών του κήπου κατάλληλα υλικά, τα οποία πρέπει να είναι πορώδη, που συγκρατούν το νερό ώστε να μην χάνετε άσκοπα στους υπόγειους αγωγούς. Βελτιώστε την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους προσθέτοντας οργανική ύλη όπως είναι η κοπριά, αγροκτήματος ή σωρούς από φύλλα ώστε να περιορίσετε την εξάτμιση του νερού. Τραχιά αμμώδη εδάφη είναι τα λιγότερο ικανά στην κατακράτηση υγρασίας. Τα αργυλώδη πυλώδη εδάφη κρατούν πολύ περισσότερη ποσότητα νερού. Τα φυτά συναγωνίζονται επίσης μεταξύ τους για νερό. Η απομάκρυνση των ζυζανίων από το κήπο εξοικονομεί νερό για πολυτιμότερα φυτά. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση του νερού. Μπορείτε να ανακυκλώσετε το κατάλληλο νερό από οικιακές χρήσεις, όπως είναι του μπάνιου, του ντουζ και νεροκλήσεις σε παλιά φυτά, αλλά θα πρέπει να αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε όταν έχει απορρυπαντικά ή αφρόλουτρα. Αποθηκεύστε το νερό της βροχής σε βαρέλια νερού. Το βρόχινο νερό είναι εξαιρετικό για όλα τα φυτά. Ποτίστε με το νερό του ενιδρίου σας, αν έχετε, τα φυτά σας. Το νερό αυτό είναι πλούσιο σε άζωτο και φόσφορο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως λίπασμα. Αποφύγετε επίσης την υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η οποία θα αυξήσει και τις ανάγκες σε νερό. Τέλος, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά και να επισκευάζετε τυχόν διαρροές. Θα πρέπει να διορθώνετε αμέσως τις βρύσες που στάζουν, τα καζανάκια που τρέχουν και γενικά όλες τις διαρροές που εντοπίζετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις. Εξωτερικές βρύσες, σωλήνες, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λάστιχα στο κήπο, γιατί μπορούν να προκαλέσουν τεράστια σπατάλη νερού κάθε μήνα. Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε συχνά τους δείκτες του υδρομετρητή για τον εντοπισμό τυχόν διαρροών. Αν κάποιος από τους δείκτες κινείται όταν δεν χρησιμοποιούμε νερό στο σπίτι στον κήπο, πιθανό να υπάρχει διαρροή. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλη η οικογένεια γνωρίζει που βρίσκεται η εσωτερική κάνουλα διακοπής νερού σε περίπτωση διαρροής ή πλημμύρας. Η πιο εύκολη και εξοικονόμηση νερού μπορεί να γίνει από όλους μας. Καθαρίστε τις αυλές, τις βεράντες, τα μπαλκόνια, τα πλακόστρωτα πεζοδρόμια και γενικά όλους τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας με σκούπισμα και σφουγγάρισμα χωρίς να χρησιμοποιείτε λάστιχο. Τα φύλλα επίσης που μαζεύετε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο κήπο ως φυσικό λίπασμα μετά από κομποστοποίηση. Τέλος, μπορείτε να αποφύγετε την εγκατάσταση των διακοσμητικών κατασκευών όπου χρησιμοποιείτε νερό, παραδείγματος χάρη στα συντριβάνια, εκτός και αν το νερό ανακυκλώνεται. Αυτό ήταν, φίλοι μου, το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έλυσε πάρα πολλές απορίες. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου που είναι δωρεάν. Κάντε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Στα περιεχόμενα σας αφήνω πολλά χρήσιμα βίντεο.